Σας καλημερίζω καταρχάς στο δεύτερο μάθημα των αναλογικών ηλεκτρονικών στη θεωρία. Στο εργαστήριο πολλοί από εσάς είδατε κάποια πράγματα τα οποία δεν πρόλαβα να περιγράψω στη θεωρία την προηγούμενη Παρασκευή. Σήμερα όμως θα ξεκινήσω από το διαφορετικό σετ διαφανειών που είναι οι εικόνες από το βιβλίο του κυρίου Λουτρίδη, που είναι το κύριο προτινόμενο σύγγραμμα όπως σας έχω πει, και για το οποίο ουσιαστικά θα δούμε καταρχάς κάποιες βασικές, στα πολύ γρήγορα, κάποιες βασικές έννοιες από τη φυσική, στο τι σημαίνει μόριο, τι σημαίνει άτομο, τι σημαίνει πυρήνας, ηλεκτρόνιο, νετρόνιο κλπ. Βλέπετε λοιπόν, όπως θυμάστε από το Λύκειο, την βασική δομή ενός ατόμου, όπου έχουμε τον πυρήνα που έχει νετρόνια και πρωτόνια. Τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα σωματίδια και γύρω του περιστρέφονται ηλεκτρόνια. Όπως γνωρίζετε, το πλήθος των ηλεκτρονίων είναι ίσο με το πλήθος των... όπου έχουμε τον πυρήνα που έχει νετρόνια και πρωτόνια. Τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα σωματίδια και γύρω του περιστρέφονται ηλεκτρόνια. Όπως γνωρίζετε, το πλήθος των ηλεκτρονίων είναι ίσο με το πλήθος των πρωτονίων, ώστε το άτομο συνολικά να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, δηλαδή να μην περισσεύουν ούτε ηλεκτρόνια ούτε πρωτόνια. Σε μερικές περιπτώσεις που γίνεται αυτό, π.χ. όταν φύγουν κάποια ηλεκτρόνια από ένα άτομο και μείνουν περισσότερα πρωτόνια, τότε λέμε ότι το άτομο γίνεται ένα θετικά φορτισμένο ιόν. Ενώ αν λείπουν ηλεκτρόνια, μάλλον αν περισσεύουν ηλεκτρόνια, τότε επειδή έχουμε περισσότερο αρνητικό φορτίο μέσα στο άτομο, λέμε ότι έχουμε ένα αρνητικά φορτισμένο ιόν. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό, όσο να συνδέσουμε αυτά τα πράγματα με το ηλεκτρικό ρεύμα, του οποίου τα χαρακτηριστικά θέλουμε να μετρήσουμε για να κάνουμε τις αναλύσεις των κυκλωμάτων που θέλουμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σχήμα εδώ, βλέπετε για παράδειγμα ότι τα ηλεκτρόνια είναι δομημένα σε συγκεκριμένες στιβάδες. Αυτό μας λέει η κβαντική φυσική, ότι τα ηλεκτρόνια δεν μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε μεταξύ του πυρήνα και της εξωτερικής στιβάδας. Υπάρχουν κβαντισμένες αποστάσεις και εμάς όσον αφορά τα ηλεκτρονικά κυκλώματα μας ενδιαφέρει κυρίως το τι γίνεται στην εξωτερική στιβάδα. Γιατί τα ηλεκτρόνια αυτής της στιβάδας είναι που μπορούν να μετακινηθούν μέσα και έξω από το άτομο και να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι λοιπόν, σε έναν αγωγό, όταν κινούνται ηλεκτρόνια και πάρουμε τη διατομή του αγωγού, τον κόψουμε σε ένα σημείο και μετρήσουμε πόσα ηλεκτρόνια στη μονάδα του χρόνου περνάν, αυτό δημιουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ηλεκτρόνια, όταν έχουμε ένα πλήθος ηλεκτρονίων, σχηματίζεται ένα φορτίο που στη φυσική το συμβολίζεται με το γράμμα Q και μετριέται σε κουλόμπ. Άρα λοιπόν, το ηλεκτρικό ρεύμα ορίζεται ως ένα πλήθος ηλεκτρονίων, για παράδειγμα, ή φορτίου γενικότερα, δια τη μονάδα του χρόνου. Και όπως σας είπα στο προηγούμενο μάθημα, η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι το αμπέρ, που κατά συνέπεια σύμφωνα με αυτή τη σχέση είναι κουλόμπ ανά δευτερόλεπτο. Έτσι ορίζεται το αμπέρ. Ένα αμπέρ είναι ένα κουλόμπ ανά δευτερόλεπτο. Πώς ορίζεται η αντίσταση ενός υλικού? Όπως είδατε και στο εργαστήριο που χρησιμοποιήσατε ήδη αυτή τη βδομάδα αντιστάσεις και είδατε πώς αυτές συνδέονται παράλληλα σε σειρά κλπ. Αλλά τελικά πώς φτιάχνονται οι ίδιες οι αντιστάσεις? Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η αντίσταση είναι η δυσκολία που παρουσιάζει ένα υλικό ως προς τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Και μάλιστα μετριέται σε ohm καταρχάς, αλλά πώς το συνδέουμε με τις φυσικές διαστάσεις ενός υλικού. Αν για παράδειγμα έχουμε ένα υλικό σε μορφή ράβδου, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο έχει μήκος L, ο ράβδος αυτή, και η διατομή της έχει επιφάνεια α, τότε το ηλεκτρικό ρεύμα ορίζεται από την σχέση, όχι ηλεκτρικό ρεύμα, συγγνώμη, η αντίσταση αυτού του εξαρτήματος ορίζεται από τη σχέση ρ
μικρό επί το μήκος της ράβδου διά τη διατομή της. Καταρχάς, να πάρουμε αυτά τα δύο μεγέθη που είναι οι διαστάσεις του υλικού. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο μακρύ είναι το, μακριά είναι η ράβδος, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση έχουμε. Γι' αυτό το λόγο είδατε ήδη και από το εργαστήριο ότι όταν συνδέαμε σε σειρά αντιστάσεις, είχατε δει ότι τελικά η συνολική αντίσταση που αυτές παρουσιάζουν είναι το άθροισμα των επιμέρους αντιστάσεων. Αυτό εξηγείται και με φυσικό τρόπο που στο πλευρά προβάλλουν συνολική αντίσταση ίση με το άθροισμα των επιμέρους αντιστάσεων. Αντίθετα, η αντίσταση που παρουσιάζει το εξάρτημα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την διατομή του. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλης διατομής, όσο πιο χοντρό ράβδο πάρω, τόσο μικρότερη αντίσταση παρουσιάζει. Στη φυσική έχετε μάθει ότι τα ηλεκτρόνια, επειδή αποθούνται μεταξύ τους, όταν ρέει ρεύμα σε ένα τέτοιο υλικό, στην πραγματικότητα τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται σε όλη τη διατομή, αλλά κινούνται στην επιφάνεια. Γιατί ακριβώς επειδή αποθούνται, οθούνται τελικά προς την επιφάνεια της ράβδου και κινούνται κατά μήκος της. Έτσι λοιπόν, αντιστρόφως ανάλογο με τη διατομή. Και το ρότο μικρό που δεν το αναφέραμε νωρίτερα, είναι μια σταθερά η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο υλικό. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αντιστάσεων, αγωγών ή οποιοδήποτε άλλο εξαρτημάτων. Η πρώτη κατηγορία που μας ενδιαφέρει είναι η λεγόμενη αγωγή. Στους αγωγούς, το ρο, οι τιμές που παίρνει, είναι μικρότερες από 10 στην 3/5 ohm επί μέτρα. Έτσι μετριέται αυτό. Γιατί μετριέται έτσι? Επειδή το L έχει μονάδα μέτρα, το α όμως έχει μέτρα στο τετράγωνο, γιατί είναι βαδό. Επομένως, μέτρα διαμέτρα στο τετράγωνο, μένει μόνο ένα διαμέτρα και για να μας βγάλει όλο αυτό εδώ το πράγμα ohm, πρέπει οι μονάδες του ρο να είναι ωμέγα επί μέτρα. Αυτό το μέτρα να φύγει με το παρανομαστή και να μείνει μόνο το ohm. Άρα λοιπόν, πολύ μικρή ειδική αντίσταση όπως ονομάζεται στους αγωγούς, αντίθετα στους μονωτές το ρο είναι μεγαλύτερο 10 στην τρίτη ohm επί μέτρα. Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο που να παρουσιάζει ειδική αντίσταση κάτι μεταξύ του 10 στην τρίτη και του 10 στην πλην πέμπτη? Ναι. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ίμια αγωγοί που όμως σε αυτήν ακριβώς τη μορφή τους, δηλαδή το να τους χρησιμοποιήσουμε σε καθαρή μορφή χωρίς με απλή την αντίστασή τους που σας λέω είναι κάτι ενδιάμεσο, δεν είναι πολύ χρήσιμο στα ηλεκτρονικά. Παρά μόνο σε μερικές περιπτώσεις για να φτιάξουμε αντιστάσεις, για τίποτα άλλο. Αντίθετα, έχουν πάρα πολύ σημαντικότερη χρήση όταν, όπως θα δούμε σε επόμενα μαθήματα, κάνουμε προσμίξεις μέσα στους ημιαγωγούς και φτιάξουμε υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα τρανζίστορ, οι δίωδοι και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Θα το συζητήσουμε όμως αυτό αργότερα. Ένα μόνο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να πω τώρα, ήδη από τώρα, είναι ότι ειδικά η ημιαγωγή, η αντίσταση αυτή που σας είπα ότι μπορεί να είναι μεταξύ 10 στην 5 και 10 στην 3, μεταβάλλεται πολύ εύκολα με τη θερμοκρασία. Άρα έχουμε σοβαρή εξάρτηση από τη θερμοκρασία ένας ημιαγωγός, πόση αντίσταση τελικά παρουσιάζει. Να το σύμβολο της αντίστασης, το είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα. Και τι έχουμε για μία αντίσταση? Ένα χαρακτηριστικό που έχουμε είναι η τάση στα άκρα της αντίστασης, έστω V, η ονομαστική αντίσταση αυτού του εξαρτήματος, R κεφαλαίο, και το ρεύμα που περνάει μέσα από αυτήν. Και είπαμε ότι αυτά τα τρία μεγέθη συνδέονται με τον νόμο του Ohm, που μας λέει ότι η αντίσταση ενός υλικού ισούται με τη διαφορά δυναμικού που έχουμε στα άκρα αυτού του εξαρτήματος διά το ρεύμα που το διαρρέει. Και κάθε φορά βέβαια λύνουμε ως προς την παράμετρο που δεν ξέρουμε από τις τρεις αυτές.
παραμέτρους. Για να πάμε λοιπόν να δούμε την μία συνδεσμολογία που είναι δύο αντιστάσεις σε σειρά. Είδατε ότι στο εργαστήριο βγάλαμε ότι η συνολική αντίσταση που παρουσιάζει αυτό το κύκλωμα, τι σημαίνει συνολική αντίσταση, ότι αν ήθελα να αντικαταστήσω αυτές τις δύο αντιστάσεις που είναι σε σειρά με ένα ισοδύναμο κύκλωμα, δηλαδή μια μοναδική αντίσταση που μπορούσα να την πω R ολική, τότε η τιμή της συνολικής αυτής αντίστασης είναι το άθροισμα των δύο επιμέρους αντιστάσεων. Θα το αποδείξουμε αυτό αμέσως μετά. Όμως, επειδή όπως βλέπετε, δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά σχηματίζουν έναν κλάδο, δεν έχουμε διασταυρώσεις, όποιο ρεύμα εισέλθει στην είσοδο της πρώτης αντίστασης, ισούται με το ίδιο που θα διαρρεύσει και τη δεύτερη και θα βγει από αυτόν εδώ τον κόμβο. Αυτό το σημείο θέλω να κρατήσετε προς το παρόν εδώ, για να αποδείξουμε στη συνέχεια, με τη βοήθεια του νόμου του Kirchhoff, γιατί δύο αντιστάσεις σε σειρά μας κάνουν άθροισμα σαν συνολική αντίσταση, ή δύο αντιστάσεις παράλληλα μας κάνουν κάτι άλλο, το οποίο θα αποδείξουμε με συγκεκριμένο τύπο στη συνέχεια. Να δύο αντιστάσεις παράλληλα. Παράλληλα. Από την είσοδο του δικτύου, το ρεύμα διαχωρίζεται σε δύο διαδρομές, επομένως έχουμε δύο κλάδους, έναν αυτόν και έναν αυτόν. Δύο κλάδοι σημαίνει διαφορετικά ρεύματα, το Ι1, Ι2, και σαν τρίτο κλάδο μπορεί να φανταστείτε αυτές τις γραμμές εδώ, άρα έχουμε και ένα τρίτο ρεύμα, το Ι. Και σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Kirchhoff που είναι για τα ρεύματα, είχα αναφέρει στα γρήγορα στο προηγούμενο μάθημα, ότι μας λέει ότι σε έναν κόμβο το άθροισμα των ρευμάτων που εισέρχονται στον κόμβο ισούται με το άθροισμα των ρευμάτων που φεύγουν. Ή με άλλα λόγια, το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων πρέπει να ισούται με 0. Όταν ακούτε τη λέξη αλγεβρικό άθροισμα, πού πρέπει να πηγαίνει στο μυαλό σας? Ότι παίρνω όλα τα ρεύματα, το Ι, το Ι1, το Ι2, αλλά σε κάποια βάζω θετικό πρόσημο, σε κάποια βάζω αρνητικό πρόσημο. Ας πούμε ότι θετικό πρόσημο βάζω στα ρεύματα που φτάνουν στον κόμβο και αρνητικό πρόσημο τα ρεύματα που φεύγουν από τον κόμβο. Τότε εδώ θα λέγατε Ι πλην Ι1 πλην Ι2 ισούται με 0, αφού μόνο το Ι φτάνει και τα Ι1, Ι2 φεύγουν. Ο νόμος του Kirchhoff για τα ρεύματα εξηγείται πάρα πολύ απλά, σκεπτόμενοι αυτά που έχουμε πει, το τι σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα, που είναι ένα πλήθος ηλεκτρονίων που κινούνται σε έναν αγωγό και εδώ αναγκαστικά κάποια ηλεκτρόνια θα φύγουν από εδώ, κάποια από εδώ. Επειδή δεν μπορούν ούτε να χαθούν ηλεκτρόνια ούτε να δημιουργηθούν από το μηδέν, όσα ηλεκτρόνια φτάνουν, αν και εδώ η φορά του ρεύματος είναι η συμβατική, ουσιαστικά τα ηλεκτρόνια έρχονται έτσι και συνενώνονται εδώ, αλλά και με αυτή τη λογική ακόμα, όσα ηλεκτρόνια φτάνουν από εδώ και από εδώ, αθροίζονται και μας κάνουν το πλήθος των ηλεκτρονίων που φεύγουν στην έξοδο του κόμβου. Θα εξετάσουμε παρακάτω και με τη βοήθεια του νόμου του Kirchhoff για τις τάσεις και αυτά τα σημεία. Νομίζω ότι το βιβλίο του κυρίου Λουτρίδη, επειδή δεν έχει ίσως παρακάτω το νόμο του Kirchhoff, καλό είναι να σας τον πω εδώ, ώστε και την απόδειξη που είπα πριν για την παράλληλη συνδεσμολογία και την σε σειρά συνδεσμολογία να δούμε και να μπορέσουμε να λύσουμε αυτή την άσκηση εδώ που έχει το βιβλίο, που τι ζητάει, σας δείχνει ένα δίκτυο αντιστάσεων και αυτό που ζητάει είναι να υπολογίσετε τη συνολική αντίσταση που θα παρουσίαζε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πετάγαμε όλες αυτές τις 3 και 6 και 1, 7 αντιστάσεις και λέγαμε ότι όλο το κύκλωμα, έστω ότι μας κάνει μία αντίσταση που τη λέω αρολικό, ποια θα ήταν αυτή η ισοδύναμη αντίσταση? Ότι έχουμε κάποια εξαρτήματα. Βάζω σαν παράδειγμα εδώ κάποιες πηγές τάσης, έστω αυτή εδώ ότι είναι ε1, ε2 και έστω αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να είναι αντιστάσεις, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Το βάζω με γενική μορφή σαν ορθογώνια παραλληλόγραμμα, χωρίς να διευκρινίζω ότι απαραίτητα είναι αντιστάσεις. Αν λοιπόν αυτό εδώ είχε ε1, ε2, β3,
V4, V5, ο νόμος του Kirchhoff για τις τάσεις μας λέει ότι σε οποιονδήποτε βρόχο του κυκλώματος, δηλαδή οποιαδήποτε κλειστή κυκλική διαδρομή, κυκλική είναι σχετικό έτσι, μπορεί να είναι και ζιγζάγ, αρκεί να είναι κλειστή η διαδρομή, το αλγεβρικό άθροισμα των τάσεων στα άκρα των εξαρτημάτων που συναντώ πρέπει να ισούται με 0. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για αυτές τις πηγές, σαν αλγεβρικό άθροισμα, παίζει το αν η πηγή είναι έτσι ή αν είναι ανάποδα. Με τη μία κατεύθυνση μπορεί να πω ότι βάζω συν στο πρόσημο της πηγής, στην διαφορά δυναμικού που έχει στα άκρα της. Αν ήταν ανάποδα, θα μπορούσα να πω ότι βάζω πλην. Βάζω αρνητικό πρόσημο. Σε αυτά τα εξαρτήματα τι θα βάλω. Η λογική, παιδιά, είναι ότι εάν, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι το ρεύμα πηγαίνει έτσι, και γιατί μπορεί να πηγαίνει έτσι το ρεύμα. Γιατί, για παράδειγμα, η ε1 μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ε2 και άρα υπερισχύει και άρα αναγκάζει το δικό της ρεύμα να πάει, παρότι βλέπετε ότι και οι δύο θα προσπαθούσαν με αντίθετη κατεύθυνση να κινήσουν το ρεύμα. Αυτή να σπρώξει τα ηλεκτρόνια έτσι και αυτή να σπρώξει τα ηλεκτρόνια έτσι. Τελικά ποιος θα υπερισχύσει, όποια είναι μεγαλύτερη. Έστω λοιπόν ότι, σαν παράδειγμα το βάζω τώρα, χωρίς να εξηγήσω για ποιο λόγο, είχαμε αυτήν εδώ την πολικότητα στα άκρα των τριών αυτών εξαρτημάτων που τα έχω βάλει σαν λευκά κουτιά. Γιατί είναι αυτή η πολικότητα? Γιατί πολύ απλά, αν το ρεύμα μπαίνει από αυτόν τον κόμβο σε αυτό το εξάρτημα και βγαίνει από τον δεξί, τότε η πτώση τάσης που δημιουργείται σε αυτό το εξάρτημα είναι οπωσδήποτε αυτή που σας δείχνω εδώ. Από εκεί που μπαίνει το ρεύμα είναι το συν και από εκεί που βγαίνει το ρεύμα είναι το πλην. Αυτό ισχύει σίγουρα, για παράδειγμα, στις αντιστάσεις. Αλλά όχι μόνο. Μπορεί να ισχύει και όταν περνάει μέσα από ένα ημιαγωγό στοιχείο, για παράδειγμα από μία δίωδο. Η πτώση τάσης στα άκρα της διόδου θα τη βρίσκουμε με αυτή τη σύμβαση. Από που μπαίνει το συμβατικό ρεύμα, από εκεί θα είναι το συν και από την άλλη πλευρά θα είναι το πλην. Ο νόμος λοιπόν του Kirchhoff λέει, διάλεξε μία κατεύθυνση με την οποία θα διατρέξεις τον κόμβο. Όχι απαραίτητα τη φορά που πάει το ρεύμα. Διάλεξε εσύ όποια σου αρέσει. Είτε με τη φορά των δικτών του ρολογιού, είτε ανάποδα. Έστω λοιπόν ότι εγώ διαλέγω να πάω έτσι στον κόμβο. Δεν έχει καμία διαφορά απολύτως. Μη σας αγχώνει αυτό το ποια θέλετε να κάνω εγώ στην εξέταση ή κάτι τέτοιο. Όποια θέλετε. Θα ακολουθήσουμε τον εξής κανόνα. Και αυτό είναι καλό να το σημειώνετε. Γιατί μπορεί τον κανόνα αυτό που σας λέω τώρα να μην τον βρείτε αυτούσιο στο βιβλίο και να έχετε μια δυσκολία στο πώς θα εφαρμόσετε τον νόμο του Kirchhoff. Ο κανόνας λοιπόν λέει το εξής, η σύμβαση που θα κάνουμε μεταξύ μας εδώ, ότι εάν βρίσκω μία πηγή τάσης καθώς διατρέχω το βρόχο και βρω πρώτα τον θετικό της πόλο, θα βάλω θετικό πρόσημο στην πηγή τάσης αυτή, αλλιώς αρνητικό πρόσημο. Ας πούμε λοιπόν ότι ξεκινάω από εδώ, καθώς διατρέχω προς αυτή την κατεύθυνση το βρόχο. Αυτό δεν το γράφετε, γράφετε μόνο το πρώτο, έτσι. Ότι αν βρω μία πηγή τάσης με το θετικό πόλο πρώτα, βάζω θετικό πρόσημο σε αυτή την πηγή τάσης. Έστω λοιπόν ότι ξεκινάω από εδώ και βρίσκω πρώτα την ε1, της οποίας πράγματι, καθώς πηγαίνω προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπω τον θετικό της πόλο πρώτο. Τη διαφορά δυναμικού στα άκρα της, έστω ε2, θα την βάλω, ε1 μάλλον, θα την βάλω με θετικό πρόσημο. Χωρίς πλην μπροστά δηλαδή. Στη συνέχεια συναντώ ένα παθητικό εξάρτημα, όπως αυτό εδώ το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Επειδή εσείς δεν θα ξέρετε αν έχει πλην ή συν, τώρα το έβαλα εγώ το πλην ή συν, θα θυμάστε τον εξής δεύτερο κανόνα. Εάν η φορά του ρεύματος, μάλλον
η πτώση, σχετικά με την πτώση τάσης στα άκρα ενός τέτοιου εξαρτήματος, το συν βρίσκεται από εκεί που μπαίνει το ρεύμα και το πλην από εκεί που βγαίνει το ρεύμα. Αυτό το κανόνα θα θυμάστε. Εδώ πέρα, αφού το ρεύμα έρχεται έτσι, σύμφωνα με την υπόθεση που έκανα, μπαίνει σε αυτήν την αντίσταση, ας πούμε, από εδώ και βγαίνει από εδώ. Να γιατί εδώ βάζω συν και εδώ βάζω πλην. Άρα, αφού όμως εγώ διατρέχω προς αυτή την κατεύθυνση τον βρόχο, βρίσκω το πλην πρώτα. Άρα, τη διαφορά δυναμικού στα άκρα αυτού του εξαρτήματος θα την βάλω με αρνητικό πρόσημο. Συνεχίζω και βρίσκω την B5. Το δεύτερο εξάρτημα που θα μπορούσε να είναι μια δεύτερη αντίσταση, που η πτώση στα άκρα της είναι B5, αλλά πάλι βρίσκω το πλην πρώτα. Επομένως, μείον B5. Συνεχίζω και βρίσκω την πηγή ε2, αλλά βρίσκω πρώτα τον αρνητικό της πόλο. Που τι είπα πριν, ότι αν βρω τον αρνητικό πόλο μιας πηγής τάσης, βάζω αρνητικό πρόσημο μπροστά. Αυτό ήταν ο πρώτος κανόνας που σας είπα. Και τέλος, το τελευταίο εξάρτημα που συναντώ είναι η B3, την οποία, στην οποία βρίσκω πάλι τον αρνητικό πόλο της πτώσης τάσης στα άκρα της, επομένως μείον B3, όλο αυτό εδώ το πράγμα που κάνει 0. Εδώ πέρα, καταρχάς, βλέπετε ότι θα μπορούσα να έχω ένα πλήθος αγνώστων. Π.χ. σίγουρα δεν ξέρω τα B3, B4, B5. Μπορεί να ξέρω όμως το ε1 και το ε2. Γιατί είναι μπαταρίες που εγώ αγόρασα και ξέρω την ονομαστική τους τιμή, ας πούμε, απάνω. Πώς θα βρω τρεις μεταβλητές που είναι άγνωστες? Αν αυτό, παιδιά, το μετατρέψουμε σε ένα κύκλωμα με αντιστάσεις και όχι γενικά με κουτιά, όπως το έβαλα εδώ, που μπορεί να μην είναι και αντιστάσεις, τα πράγματα απλοποιούνται αν συνδυάσουμε και τον νόμο του Ohm μέσα στον νόμο του Kirchhoff. Έστω λοιπόν ότι αυτό εδώ το κύκλωμα ήταν ένα κύκλωμα αντιστάσεων. Το τροποποιώ λίγο και βάζω στη θέση του αντιστάσεις και ας πω αυτή την αντίσταση R1 ίσον 1 κιλό, έστω ότι η ε1 ήταν 10 βολτ και η ε2 ίσον 2 βολτ, έστω αυτή εδώ η αντίσταση να την ονομάσω R3 και να της βάλω τιμή 2 κιλόν και την R4 να την βάλω 5 κιλόν. Προσέξτε λίγο και τις μονάδες, έτσι, γιατί θα κάνω αριθμητικά το παράδειγμα αυτό τώρα για να καταλάβετε τι γίνεται και δεν θα, θα πρέπει να λάβω υπόψη τα κιλόν και όχι απλά ohm, ότι είναι αυτό που μετράω. Αυτό εδώ πώς θα γίνονταν? Ας το γράψω από κάτω να μην σβήσω την όλη διαδικασία. Έστω τώρα ότι η πτώση τάση στα άκρα της R1 είναι V1. Βάζω ίδια αρρύθμιση με την αρρύθμιση των αντιστάσεων. Δεν με πειράζει, ούτως ή άλλως αυτή την είπα ε1, δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδέψω το ε1 με το V1. ε1 θα είναι οι πηγές τάσης, V1 θα είναι η πτώση τάσης στα άκρα της πρώτης αντίστασης, V2 της δεύτερης. Και ούτω καθεξής. Αυτή έστω ότι είναι η R2 και αυτή η R3. Άρα, V2 έχω εδώ και V3 πτώση τάσης έχω εδώ. Λοιπόν, αυτό τώρα, αν έγραφα κάτι αντίστοιχο από εδώ, το μόνο που θα άλλαζε είναι ότι θα γίνονται έτσι αυτή η σχέση. Αλλάζει απλά η ονοματολογία των πτώσεων τάση στα άκρα των τριών αντιστάσεων. Αλλά, εάν σκεφτώ τον νόμο του Ohm από τρεις αγνώστους που έχω εδώ, θα δείτε ότι μένει μόνο μία άγνωστος, που αυτή είναι το ρεύμα που δεν ξέρω, το μοναδικό ρεύμα γιώτα. Για να σκεφτούμε πώς μπορώ να βάλω τον νόμο του Ohm μέσα στον νόμο του Kirchhoff για τις τάσεις. Το ε1 το ξέρω. Το V1 έχω μία αντίσταση R1 που διαρρέεται από ένα ρεύμα γιώτα, ας το ονομάσω.
Επομένως, ο νόμος του ΟΟΜ μου λέει ότι το V1 ισούται με γιώτα επί R1. Άρα αντικαθιστώ το V1 με γιώτα επί R1. Το V2 το αντικαθιστώ πάλι με το νόμο του ΟΟΜ με γιώτα επί R2. Και το ε2 το ξέρω, αλλά το V3 είναι πάλι γιώτα επί R3. Και όλο αυτό πρέπει να μου κάνει 0. Τι βλέπω? Βλέπω ότι έχω σε όλη αυτή τη σχέση, αφού ξέρω τα R1, R2, R3 και τα ε1, ε2, μόνο το γιώτα άγνωστο. Ομαδοποιώ λοιπόν τους τρεις όρους που έχουν άγνωστο το γιώτα και φέρνω λίγο πιο κοντά το ε1 και το ε2 και από αυτά τα τρία βγάζω το πλην έξω και το γιώτα και μέσα μένει R1 συν R2 συν R3. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να ισούται με 0. Ξέρετε από τα μαθηματικά που κάνατε ήδη από το γυμνάσιο, για να μην πω από το λύκειο, ότι για να λύσω μία τέτοια εξίσωση, πάω τον άγνωστο, το τμήμα της εξίσωσης που έχει αγνώστους στη μία πλευρά και ό,τι έχω γνωστά στην άλλη πλευρά. Άρα αν πω να πάω αυτό εδώ το κομμάτι στη δεξιά πλευρά, το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να αλλάξει το πρόσημο. Είναι σαν να προσθέτω και στα δύο μέρη το αντίθετο όλο αυτού του πράγματος. Δηλαδή προσθέτω το συν γιώτα επί R1, R2, συν R3 και στα δύο μέρη της εξίσωσης. Και έτσι θα έχω ε1 την ε2 ισούται με γιώτα επί R1 συν R2 συν R3. Τώρα για να μείνει το γιώτα μόνο του που είναι ο μοναδικός άγνωστος, πρέπει να διαιρέσω και τα δύο μέρη με αυτόν εδώ τον παράγοντα για να φύγει από δεξιά. Δηλαδή πρέπει να διαιρέσω και αυτό εδώ με R1 συν R2 συν R3 και αυτό εδώ με R1 συν R2 συν R3. Στη δεξιά πλευρά αυτό απαλήθεται με αυτό εδώ και έτσι εν τέλει έχω ότι το γιώτα ισούται με ε1 πλην ε2 προς R1 συν R2 συν R3. Ας προχωρήσω λίγο και τις πράξεις. Αλλάξω μαρκατόρο για να φαίνεται καλύτερα. Μπορείτε να κάνετε λίγο καλύτερα. Ναι. Κάνω τις πράξεις. Φοβάμαι και αυτός ο μαρκατόρος. Για να δούμε. Για να αντικαταστήσουμε τώρα τις τιμές. Το ε1 είπαμε ότι είναι 10 βολτ πλην το ε2 που είναι 2 βολτ και κάτω έχουμε 1 κάπα συν 2 κιλο ohm συν 5 κιλο ohm. Αυτό εδώ κάνει 8 βολτ στον αριθμητή και 8 κιλο ohm στον παρανομαστή. 8 δια 8 μου κάνει 1, αλλά έχω 1 και στον παρανομαστή έχω το κύλο που δεν το αγνώ. Δεν έχω ohm. Αν είχα volt δια ohm θα έλεγα 1 αμπέρ κατευθείαν. Επειδή όμως έχω κύλο στον παρανομαστή, αντικαθιστώ το κύλο που είναι 10 στην τρίτη. Άρα αυτό το πράγμα, αν πάει στον αριθμητή, θα γίνει 10 στην μείον 3 αμπέρ, που είναι το αποτέλεσμα του ρεύματος που ψάχνω, ή πολύ απλά 1 μιλιαμπέρ. Θυμηθείτε τις μονάδες που είπαμε στο πρώτο μάθημα, όπου το 10 στην πλην τρίτη μου κάνει μίλι, 10 στην πλην έκτη μίκρο, 10 στην πλην ενάτη νάνο και ούτω καθεξής. Να λοιπόν πως έλυσα με τη βοήθεια του νόμου του Kirchhoff καταρχάς, στον οποίο όμως μέσα ενσωμάτωσα τον νόμο του Ohm για να αντικαταστήσω την πτώση τάσης στα άκρα των αντιστάσεων και λύνοντας μετά την εξίσωση με τον ένα άγνωστο όλο και όλο, κατέληξα στην τιμή που βλέπετε. Λοιπόν, παίρνοντας με παρόμοιο τρόπο ένα κύκλωμα που έχει δύο αντιστάσεις σε σειρά ή δύο αντιστάσεις παράλληλα, θα αποδείξουμε γιατί σε σειρά αθροίζονται οι δύο αντιστάσεις, ενώ παράλληλα έχει μια άλλη σχέση που τις συνδέει. Για δείτε λοιπόν, σβήνω από αυτή την πλευρά για να μείνει λίγο εκεί αν θέλετε να το γράψετε.
και θα φτιάξω ένα κύκλωμα, όχι με δύο αντιστάσεις, αλλά με τρεις αντιστάσεις σε σειρά, για να το δείτε με γενικότερη μορφή λίγο. Που όμως, εκτός από τις δύο αντιστάσεις, μάλλον είπαμε τρεις αντιστάσεις, θα το κάνω. Ας βάλω και μία τρίτη αντίσταση, εδώ. Και ας ονομάσω R1 την πρώτη, R2 την δεύτερη, R3 την τρίτη. Δεν θα βάλω νούμερα, δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα, θα το κάνω μόνο με παραστατικό τρόπο για να δείτε την απόδειξη του γιατί. Πολλές αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά παρουσιάζουν ολική αντίσταση του άθροισμάτους. Έστω ότι βάζω μία βοηθητική πηγή τάσης, εψιλον, ούτε ένα ούτε δύο, αφού δεν έχω και δεύτερη, δεν χρειάζεται να βάλω εψιλον ένα, εψιλον δύο. Εφόσον έχω έναν βρόμφο, ένα κλάδο, υπάρχει ένα ρεύμα μόνο στο κύκλωμα, που προφανώς φεύγει από τον θετικό πόλο της πηγής για να καταλήξει μετά, όταν κλείσει το κύκλωμα, στον αρνητικό πόλο πάλι. Είπαμε ότι εφαρμόζοντας τον νόμο του Kirchhoff, για παράδειγμα, κατά αυτή τη φορά και ξεκινώντας από την εψιλον, τι κάνω, συναντώ πρώτα την εψιλον με θετικό πρόσημο. Στη συνέχεια, έρχομαι εδώ και βρίσκω μία αντίσταση R3, της οποίας το ρεύμα έρχεται με αντίθετο τρόπο από την φορά που πάω. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε νωρίτερα, η πτώση τάσης στα άκρα της R3 θα είναι έτσι. Από εκεί που μπαίνει το ρεύμα έχουμε το συν και από εκεί που βγαίνει έχουμε το πλήν. Άρα και στην R2 θα ισχύει αυτό και στην R1 θα ισχύει αυτό. Εφαρμόζω κατευθείαν τον νόμο του Ohm για να μην σας λέω V3 εδώ πέρα και V2 εδώ και V1 παραδίπλα και βάζω νέες μεταβλητές μέσα. Λέω κατευθείαν ότι από τον νόμο του Ohm η πτώση τάση στα άκρα αυτής της αντίστασης είναι Ι επί R3. Ομοίως η πτώση τάση στα άκρα αυτής της αντίστασης είναι Ι επί R2. Γιατί βάζω αρνητικό, γιατί βρίσκω πρώτο το πλήν καθώς διατρέχω αυτό το κόμπο. Είχα διαλέξει ανάποδη φορά, κανένα πρόβλημα. Απλά το εψιλον θα έπαιρνε μείον και όλα τα υπόλοιπα συν. Αν τα πολλαπλασίαζα με μείον ένα, το ίδιο πράγμα θα έγινε. Άρα δεν είναι λάθος όπως ξεκινήσετε να διατρέχετε τον κόμπο. Είτε αριστερόστροφα, είτε δεξιόστροφα. Και το τελευταίο, Ι επί R3 ίσουται με 0. Ομαδοποιώ το Ι που είναι το άγνωστο εδώ συνήθως, ή ας μην το θεωρήσετε άγνωστο, απλά έτσι επειδή το θέλω, ομαδοποιώ το Ι. Και το βγάζω κοινό παράγοντα. Και θα γίνει εψιλον ισούται. Τα πηγαίνω και στη δεξιά πλευρά για να αλλάξει το πρόσημο. R1 συν R2 συν R3 και όλο αυτό εδώ το πράγμα, αν λύσω ως προς Ι, δηλαδή διαιρέσω και τα δύο μέρη δια R1 συν R2 συν R3, θα μου βγάλει Ι ίσον εψιλον η R1 συν R2 συν R3. Ωραία. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Και λέω, έστω ότι ήθελα ένα ισοδύναμο κύκλωμα, ας το κάνω εδώ χαμηλά, που είχε μία αντίσταση μόνο, αλλά ήθελα να συμπεριφέρεται όπως αυτό το κύκλωμα. Τι σημαίνει να συμπεριφέρεται? Το μόνο που μπορεί να σημαίνει ότι έπαιρνα ίδιο ρεύμα από μέσα του. Ή, αν το θέλετε αλλιώς, ότι η ολική του αντίσταση να ισούται με όλη την αντίσταση που παρουσιάζει αυτό εδώ το πράγμα. Αν λοιπόν σε αυτό το ισοδύναμο κύκλωμα είχα μόνο μία αντίσταση που τη λέω R ολικό και ένα ρεύμα που το λέω πάλι Ι και θέλω να είναι το ίδιο με το ρεύμα του πάνω κυκλώματος για να είναι ισοδύναμα, εφόσον και το εψιλον είναι ίδιο βέβαια, με τη διαφορά ότι εδώ κάτω μπορώ να εφαρμόσω κατευθείαν νόμο του Ohm. Και άρα από αυτήν εδώ, από αυτό το κύκλωμα, ο νόμος του Ohm μου λέει ότι το Ι ισούται με εψιλον προς R ολικό. Αφού όμως αυτά τα δύο είναι ίσα, τι βλέπω? Το εψιλον είναι το ίδιο στον αριθμητή αυτών των πλασμάτων, άρα πρέπει και το R στον παρονομαστή των δύο πλασμάτων να είναι ίδιο. Από εδώ, παιδιά, βγαίνει και συνάγεται ότι το R ολικό ισούται με R1 συν R2 συν R3. Να λοιπόν πώς αποδεικνύεται γιατί πολλές αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά παρουσιάζουν συνολική αντίσταση όσο είναι το άθροισμά τους.
Αυτό είναι συνδεσμολογία σε σειρά. Για πάω πάλι από την άλλη πλευρά του πίνακα να κάνω και τη συνδεσμολογία παράλληλα πριν κάνουμε διάλειμμα. Τρεις αντιστάσεις παράλληλα. Μία, δύο, τρεις. Και έστω ότι βάζω μία πηγή ρεύματος αυτή τη φορά, νομίζω ότι το έχει και σαν σχήμα παρακάτω αυτό εδώ. Παρακάτω. R1, R2, R3. Και έστω ότι το ρεύμα, γιώτα, που είναι αυτό που συνολικά δίνει η πηγή ρεύματος, σπάει σε τρία ρεύματα. Ένα που περνάει Ι1 μέσα από την R1, ένα που περνάει μέσα από την R2 και ένα που περνάει μέσα από την R3. Τι έχουμε σύμφωνα με τον νόμο του Kirchhoff καταρχάς, ότι Ι1 συν Ι2 συν Ι3 πρέπει να ισούνται με Ι. Πηγή ρεύματος. Μίλησε για αυτήν στο πρώτο μάθημα την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει. Βελάκι αν εννοείς αυτό εδώ. Ναι, είναι βέλος. Το είπα όμως πηγή ρεύματος. Έτσι συμβολίζεται η πηγή ρεύματος. Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο του Kirchhoff για τα ρεύματα, έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ καταρχάς την σχέση. Τα Ι1, Ι2, Ι3 τα υπολογίζω ως εξής. Επειδή η τάση στα άκρα αυτών των αντιστάσεων, οποιαδήποτε κι αν είναι, είναι ίδια. Με άλλα λόγια, αν την πω V1, V2, V3, ξέρω ότι ισχύει αυτή εδώ η σχέση. Με τον νόμο του Kirchhoff όμως, αν αντικαταστήσω το V1, έχω Ι1 επί R1, ότι ισούται με Ι2 επί R2, ισούται με Ι3 επί R3. Και προφανώς, αυτό όλο, αν πω ότι ισούται με B, τότε μπορώ να λύσω ως προς Ι1, για να τα αντικαταστήσω σε αυτή τη σχέση. Τι θα προκύψει? Θα προκύψει ότι το Ι1 ισούται με B δια R1, το Ι2 B δια R2, το Ι3 B δια R3. Και αν αντικαταστήσω αυτά εδώ τα πράγματα πάνω, τότε θα έχω V δια R1 συν V δια R2 συν V δια R3. Κρατάω εδώ το ένα κύκλωμα που ήταν το αντίστοιχο με το πρώτο κύκλωμα με τις αντιστάσεις σε σειρά. Και λέω, αν αυτό εδώ το πράγμα ήθελα να το αντικαταστήσω με κάτι τέτοιο, που όμως εδώ το ισοδύναμό του θα έχει πηγή ρεύματος, όχι πηγή τάσης, και μία μόνο αντίσταση που θα την πω, R ολικό. Το ρεύμα που διαρρέει αυτή την αντίσταση συνεχίζει να είναι Ι κεφαλαίο, γιατί την πηγή βάζω την ίδια και στα δύο κυκλώματα, δεν θέλω να αλλάξω. Θέλω απλά να πω, αν δεν είχα τρεις αντιστάσεις και μία είχα συνολικά που την λέω R ολική, ποια έπρεπε να είναι αυτή για να ισούται, για να είναι ισοδύναμο το κύκλωμα. Εδώ λοιπόν, οποιαδήποτε κι αν είναι η τάση στα άκρα της αρολικής, για να είναι ισοδύναμο το κύκλωμα πρέπει να είναι βέπαλη. Με τον νόμο του Ohm θα είχα ότι Ι ισούται με β δια αρολικό στο δεύτερο κύκλωμα. Δεν το ξέρω το R, αλλά θα έπρεπε να είναι το ίδιο όπως είναι και το πρώτο. Τι έχω τώρα? Έχω μία σχέση εδώ και μία δεύτερη σχέση εδώ που μου δίνει το Ι. Αν συνδυάσω αυτές τις δύο σχέσεις, βγαίνει ότι 1 προς R ολικό ισούται με 1 προς R1 συν 1 προς R2 συν 1 προς R3. Τι παρατηρούμε, παιδιά? Έχω διώξει τα δύο, έτσι. Ήταν V δια R ολικό ισούται με V δια R1 συν V δια R2 συν V δια R3. Και επειδή το V είναι σε όλους τους όρους, το απάλληψα, το διαίρεσα και τα δύο μέρη, δια V δηλαδή. Να λοιπόν η σχέση που είναι αρκετά πιο πολύπλοκη, που μου δίνει τρεις αντιστάσεις παράλληλα, πόση συνολικά αντίσταση παρουσιάζουν. Δεν βρίσκω το αρολικό, βρίσκω το 1 προς αρολικό. Αυτό τι σημαίνει? Πρώτα απ' όλα, έτσι όπως το έκανα τώρα, επεκτείνεται
με ιδιότητες των μαθηματικών σε όσους όρους θέλετε. Δηλαδή, αν είχα νη αντιστάσεις στη γενική περίπτωση, θα είχα ότι ένα προσαραλικό ισούται με ένα διαρ 1 συν ένα διαρ 2 συν ένα διαρ 3 μπλα 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 μέχρι ένα διαρ προς νη. Ένα διαρ νη. Γίνεται πιο εύκολη η πράξη για να βρω το αρολικό τελικά, γιατί δεν θέλω το ένα προς αρολικό. Ναι, για δύο αντιστάσεις παράλληλα, προσέξτε τι έχω. Ένα προς R ολικό ισούται με ένα δια R1 συν ένα δια R2. Κάνω μόνιμα τα δύο πλάσματα στο δεξί μέρος, άρα έχω R2 προς R1 R2 συν R1, αν κάνετε τις πράξεις. Και τώρα αντιστρέφω και τα δύο πλάσματα για να βρω το R ολικό. Επομένως, για δύο αντιστάσεις θα είχα ότι το R ολικό ισούται με R1 επί R2 προς R1 συν R2. Να η σχέση που μου δίνει τη συνολική αντίσταση για δύο αντιστάσεις. Προσέξτε παιδιά, το μεγάλο λάθος σας στις εξετάσεις. Όταν έχω παραπάνω από δύο αντιστάσεις, δεν παίρνω αυτή τη σχέση και βάζω περισσότερα R στον αριθμητή και περισσότερα R στον παρανομαστή. Δηλαδή να πω ότι το R ολικό ισούται με R1, R2, R3, διά R1 συν R2 συν R3. Δεν μου κάνει αυτό το πράγμα, αυτή η σχέση, αν χρησιμοποιήσω τρεις όρους δεξιά αντί για ένα. Θα πρέπει, αν έχετε τρεις αντιστάσεις, να πάρετε αυτή τη σχέση, το 1 διάρ ολικό ισούται με 1 διάρ 1 συν 1 διάρ 2 συν 1 διάρ 3, και να κάνετε όποιες πράξεις βγαίνουν για να βρείτε το αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, αυτή η σχέση είναι μόνο για δύο αντιστάσεις. Δεν επεκτείνεται για τρεις ή τέσσερις αντιστάσεις βάζοντας γινόμενο με περισσότερες R στον αριθμητή και περισσότερη πρόσθεση αντιστάσεων στον παρανομαστή. Ναι. Θα μας χρειαστούν και αποδείξεις. Όχι. Αν σας ζητήσω την απόδειξη, εντάξει. Αλλά συνήθως τη χρησιμοποιείτε το αποτέλεσμα των πράξεων. Δεν το αποκλείω να σας ζητηθεί και απόδειξη, αλλά συνήθως βάζω ασκήσεις, εφαρμογές πάνω σε αυτό εδώ. Ένας ορισμός και κάνουμε διάλειμμα, ότι το αντίθετο της αντίστασης λέγεται αγωγημότητα και συμβολίζεται με το γράμμα G. Άρα, G είναι το 1 δια R, μετριέται σε Siemens. Αυτή είναι η μονάδα μέτρησης της αγωγημότητας. Και άρα, αν παίρναμε εδώ πέρα αγωγημότητα αντί για, πώς το λέμε, για αντιστάσεις, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά. Γιατί θα λέγαμε ότι η συνολική αγωγημότητα 1 προς R ισούται με την αγωγημότητα της πρώτης συν την αγωγημότητα της δεύτερης συν την αγωγημότητα της τρίτης. Παίρνοντας λοιπόν σαν παράδειγμα αυτό το κύκλωμα που βλέπατε αρκετή ώρα νωρίτερα, αλλά δεν το αναλύσαμε γιατί ήθελα να σας αποδείξω πώς υπολογίζεται η συνολική αντίσταση όταν έχουμε παράλληλα και σε σειρά αντιστάσεις. Παίρνουμε λοιπόν τώρα τις σχέσεις που, στις οποίες καταλήξαμε νωρίτερα. Και πάμε να υπολογίσουμε την συνολική αντίσταση που παρουσιάζει αυτό εδώ το κύκλωμα. Αντί να προχωρήσω διαδοχικά τις διαφάνειες, ουσιαστικά μπορούμε να σκεφτούμε ποια επιμέρους κομμάτια έχει αυτό εδώ το κύκλωμα, για να ασχοληθούμε σταδιακά, σε τμηματικά μάλλον, με τους νόμους που είδαμε νωρίτερα. Καταρχάς βλέπετε ότι έχω ένα δίκτυο με δύο αντιστάσεις παράλληλα, αυτό είναι ένα κομμάτι, ένα άλλο δίκτυο με τρεις αντιστάσεις παράλληλα, ένα δεύτερο, και αν αντικαταστήσω αυτό και αυτό με μία αντίσταση που θα την πω R1-2, 1,2 αν θέλετε, αυτή, και αυτή είναι εδώ R4,5,6, τότε στο τέλος θα έχω τέσσερις αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά. Άρα με βολεύει να πάω με αυτή τη λογική σε αυτό εδώ το κύκλωμα. Για να πάρω λοιπόν το πρώτο κομμάτι και να δω ποια είναι η συνολική αντίσταση που παρουσιάζουν η R1 και R2. Επειδή μιλάμε για δύο αντιστάσεις, τα πράγματα είναι
σχετικά απλά, γιατί μπορώ να πάρω κατευθείαν τον τύπο που σας έχω πει, αρένα επί R2 προς αρένα συν R2 και να αντικαταστήσω να βρω τις τιμές. 5 ohms λοιπόν, εφόσον είναι και τα δύο σε ohm, ας μην βάλουμε μονάδες μέτρησης, πάνω θα βγει ohms στο τετράγωνο, κάτω θα βγει ohm. Ohms στο τετράγωνο δια ohm, μένει ohm. 5 λοιπόν επί 5, δια 5 συν 5. Αυτό εδώ μου βγάζει 2,5. Είναι 5 δεύτερα ουσιαστικά. Άρα 2,5 ohm από αυτό εδώ το δίκτυο. Πάω μετά να πάρω αυτό εδώ που είναι 3 αντιστάσεις σε παράλληλη συνδεσμολογία. Όμως, εδώ, επειδή αυτός ο τύπος είπαμε δεν επεκτείνεται σε 3 κατευθείαν, πρέπει να πάρω τον αρχικό τύπο 1 δια αρολικό, που εδώ το αρολικό είναι 4,5,6, και αυτό ισούται με 1 δια R4 συν 1 δια R5 συν 1 δια R6. Αν βάλω τώρα τιμές για να αντικαταστήσω αυτά εδώ, θα έχω, επειδή είναι ίσες ευτυχώς οι αντιστάσεις, είναι εύκολα τα πράγματα. 1 πέμπτο συν 1 πέμπτο συν 1 πέμπτο, άρα 3 πέμπτα ohm μου κάνει αυτό εδώ. Αλλά αυτό είναι το 1 δια R. Κατά συνέπεια, εγώ αφού θέλω το R4,5,6, είναι το 5 τρίτα το αποτέλεσμα. 5 τρίτα ohm. Αν κάνετε την πράξη, δεν ξέρω πόσο βγαίνει. Και τώρα έχω ένα δίκτυο που έχει την R1,2 σε σειρά με την R3, σε σειρά με την R4,5,6, σε σειρά με την R7, άρα η συνολική αντίσταση του κυκλώματος είναι R1,2, αθροίζω αυτές τις αντιστάσεις, συν R3, συν R4,5,6, συν R7 και βάζω τη μέση. R1,2 ήταν 2,5 ohm, συν R3 ήταν 5, συν R4, 5, 6, 5 τρίτα, συν 3 ohm. Αν ήθελα αυτό εδώ, κάνεις την πρόσθεση και βγάζεις όσο βγαίνει. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα το ακριβές αυτή τη στιγμή. Να λοιπόν, πώς θα έλυνα ένα πώς θα υπολόγιζα τη συνολική αντίσταση ενός τέτοιου δικτύου. Θα έπαιρνα επιμέρους τα κομμάτια που μπορώ να τα υπολογίσω τη συνολική τους αντίσταση και στη συνέχεια, εφόσον έχω αντιστάσεις σε σειρά, να τις προσθέσω. Μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Εδώ μας δείχνει στις διανοχικές διαφάνειες πώς μετατρέπει σταδιακά το κύκλωμα σε λιγότερα εξαρτήματα, υπολογίζοντας, βλέπετε, εκεί λίγα-λίγα. Εμείς το κάναμε με λίγο διαφορετικό τρόπο, δεν έχει σημασία. Δύο κουβέντες, παιδιά, για πυκνωτές και ποινία. Δεν πρόκειται να κάνουμε ασκήσεις, ούτε να τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το μάθημα, όμως θέλω να ξέρω ότι έχετε ακούσει τον ορισμό όχι μόνο από το Λύκειο και τη φυσική που κάνατε εκεί, αλλά και από ένα τουλάχιστον μάθημα στο Πανεπιστήμιο, γιατί όσοι από εσάς, τουλάχιστον όσοι από εσάς πάρετε την κατεύθυνση μηχανικών ΙΤΑΙΠΣΙΛΟΝ, εκεί θα μιλήσουμε για πυκνωτές και ποινία και θα τους χρησιμοποιήσουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τις παρασιτικές χωρητικότητες και αυτεπαγωγές που παρουσιάζουν τα κυκλώματα. Έτσι λοιπόν, θυμάστε από τη φυσική ότι ένα ποινίο είναι ουσιαστικά, με πολύ απλά λόγια, σπήρες τυλιγμένες γύρω από έναν πυρήνα και αυτό δημιουργεί το λεγόμενο μέγεθος της αυτεπαγωγής που μετριέται σε ανρί η αυτεπαγωγή. Πού χρησιμοποιούνται τα ποινία? Πρώτα απ' όλα στους μετασχηματιστές, στα τροφοδοτικά σας κυκλώματα για να μετατρέψετε την τάση του δικτύου από τα 220 volt π.χ. λίγο παραπάνω από τα 5 volt που θέλουν οι περισσότερες συσκευές που χρησιμοποιείτε. Πού αλλού, στα RF κυκλώματα, π.χ. το κινητό σας τηλέφωνο, ο δέκτης και ο κομπός του, έχει ποινίο μέσα, το οποίο
συντονίζεται σε κάποιες συχνότητες για να δουλέψει το σύστημά σας στη συχνότητα που χρειάζεται να εκπέμψει το κινητό ή να λάβει σήμα το κινητό από τη συχνότητα που έχετε. Η αυτεπαγωγή συμβολίζεται με το γράμμα L, κεφαλαίο. Τι γίνεται, μάλλον να σας γράψω και έναν τύπο, αν και σας λέω ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε άμεσα αυτά, μόνο σαν ορισμούς, για λόγους ορισμών το κάνω. Γράφω λοιπόν τον τύπο που μας δίνει την τάση στα άκρα του πινιού. Συγγνώμη, να σβήσω λίγο από εδώ, παιδιά. Λοιπόν, η τάση στα άκρα του πινιού δεν είναι σταθερή όταν εφαρμόσουμε, όταν αρχίσει να διαρρέεται από κάποιο ρεύμα. Αλλά ισούται με την αυτεπαγωγή του πινιού, με την παράγωγο του ρεύματος. Αυτό εδώ το πράγμα. Είναι η πρώτη σχέση που σχετίζει την τάση στα άκρα ενός πινιού. Αν πάμε να υπολογίσουμε το ρεύμα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σχέση αυτή. Να πάρουμε ολοκλήρωμα. Και αυτό οδηγεί στο ότι το ρεύμα που διαρρέει ένα πινιό ισούται με ένα δια L επί το ολοκλήρωμα από τη χρονική στιγμή που άρχισα να δίνω ρεύμα στο πινίο μέχρι την τωρινή στιγμή TAF επί TAF ελληνικό, δε TAF ελληνικό, συν το αρχικό ρεύμα. Αν το αρχικό ρεύμα ήταν 0, το γιώτα 0, τότε ο τελευταίος όρος φεύγει. Με τη βοήθεια λοιπόν αυτών των σχέσεων, αν βάλω δύο ποινία επειδή τα ποινία διαρρέονται αναγκαστικά από το ίδιο ρεύμα, βγαίνει ότι το συνολικό, η συνολική αυτεπαγωγή όταν έχω ποινία που είναι παραλληλά, είναι το άθροισμά τους. Και είναι λογικό, παιδιά. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη μαθηματική απόδειξη για να το σκεφτείτε αυτό. Για ποιο λόγο είναι λογικό? Γιατί, αν φανταστείτε δύο ποινία τα οποία έχουν κοινό πυρήνα, τότε το ένα προσθέτει άλλες τόσες σπήρες, δεν ξέρω κι εγώ πόσες άλλες σπήρες, στο πρώτο ποινίο. Και η σχέση που έχετε μάθει στη φυσική που δίνει σε σχέση με τις σπήρες που ποια αυτεπαγωγή δημιουργείται, είναι ακριβώς ανάλογη με αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν έχω ποινία σε σειρά, αθροίζεται η αυτεπαγωγή τους. Αν έχω ποινία παράλληλα, η σχέση που είχαμε για τις αντιστάσεις, δηλαδή 1 προς L ολικό ισούται με 1 προς L1 συν 1 προς L2 συν οτιδήποτε άλλο. Ομοίως για τους πυκνωτές. Ένας πυκνωτής, σας θυμίζω, στη φυσική ορίζεται στην πιο απλή περίπτωση ως δύο πλάκες που είναι παράλληλα αλλά χωρίζονται με μονωτικό υλικό. Δύο πλάκες που είναι παράλληλα αλλά χωρίζονται με μονωτικό υλικό. Εδώ δημιουργείται ένα πεδίο ανάμεσα στις δύο πλάκες αλλά όχι ρεύμα. Γιατί μαζεύονται τα φορτία εδώ, π.χ. θετικά φορτία, τα αρνητικά φορτία στην άλλη πλάκα, αλλά λόγω του μονωτία ανάμεσα δεν μπορεί τα ηλεκτρόνια από δεξιά να περάσουν αριστερά. Όμως, μέχρι να μαζευτούν τα μέγιστα φορτία που μπορεί να σηκώσει αυτός ο πυκνωτής αριστερά και δεξιά, κυκλοφορεί κάποιο ρεύμα που όμως μεταβάλλεται. Και οι αντίστοιχες σχέσεις με αυτές που έδωσα για το πινίο στον πυκνωτή είναι η εξής. Για να μην γράφω γιώτα του ταφ και λοιπά, τώρα το γιώτα ισούται με την παράγωγο της τάσης στα άκρα του πυκνωτή, το ανάποδο δηλαδή, το συμμετρικό με αυτό που είδαμε στο ποινίο, ή αν λύσουμε ως προς β, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σχέση, άρα τότε θα έχουμε ένα προς ι, ολοκλήρωμα από την αρχή του χρόνου μέχρι την τωρινή στιγμή, τε λατινικό, του γιώτα τάφ ελληνικό τε,
δεν τα αφήνει ελληνικό, συν την αρχική τάση στα άκρα του πυκνοτή. Αν η αρχική τάση στα άκρα του πυκνοτή είναι 0, τότε αυτό εδώ φεύγει. Επειδή όπως βλέπετε πάνε συμμετρικά τα πράγματα, μπορεί να φανταστείτε ότι αν κάνουμε τις πράξεις, δεν τις κάνω επειδή σας λέω εδώ δίνω μόνο τους ορισμούς για ποινίο και πυκνοτή, τίποτα άλλο, θα τα χρησιμοποιήσουμε σε άλλο μάθημα όσοι ακολουθήσετε την κατεύθυνση μηχανικότητα Y. Μπορεί όμως να φανταστείτε ότι αν έχω πυκνοτές σε παράλληλη διάταξη τώρα, τώρα αθροίζεται η χωρητικότητά τους, που μετριέται σε φαράντ το, η χωρητικότητα, έτσι. Το συνολικό για παράλληλη σύνδεση λοιπόν είναι το άθροισμα των, των επιμέρους χωρητικοτήτων. Αντίθετα, αν έχω σε σειρά πυκνοτές, τότε έχω την αντίστοιχη σχέση που είχα και στις αντιστάσεις και στα ποινία, αλλά για την άλλη συνδυσμολογία. 1 προς C2 συν 1 προς C3 συν όσους πυκνοτές έχω. Αυτό εδώ είναι λογικό, παιδιά, γιατί όταν έχω παράλληλα πυκνοτές αθροίζεται η χωρητικότητά τους. Γιατί αν σκεφτείτε ότι για παράδειγμα έχω δύο πυκνοτές που έχουν παρόμοια απόσταση και διηλεκτρικό μεταξύ τους και τους έβαζα παράλληλα, ουσιαστικά είναι σαν να αυξάνω την επιφάνεια που έχουν απέναντι, ανάμεσα στο στα άκρα του διηλεκτρικού τέλος πάντων οι δύο πυκνοτές. Και αυτό, ξέρετε από τη φυσική, ένας άλλος επίσης, μια άλλη επίσης σχέση, ότι η χωρητικότητα μιας τέτοιας διάταξης ισούται με μια σταθερά που εξαρτάται από το διηλεκτρικό. Τι είναι το διηλεκτρικό, είναι μόνο τις, πλαστικό, είναι το υγρό που έχουν οι μετασχηματιστές στους σταθμούς της ΔΕΗ, οτιδήποτε. Στον αριθμητή, το εμβαδό της κάθε πλάκας, S, και στον παρονομαστή την απόστασή τους. Άρα, πότε έχω μεγάλη, πώς μπορώ να φτιάξω πυκνοτές με μεγάλη χωρητικότητα. Μπορώ να φτιάξω πυκνοτές με μεγάλη χωρητικότητα αν βάλω μεγάλη επιφάνεια πλακών. Άρα χρειάζομαι όγκο για τους πυκνοτές. Και πότε ακόμα μπορώ να αυξήσω παραπάνω τη χωρητικότητα αν μικρύνω την απόσταση. Άρα για να μην φτιάξω πάρα πολύ μεγάλους πυκνοτές, αν έχω τρόπο να μικρύνω την απόστασή τους, μπορεί ο πυκνοτής να πετύχει την ίδια χωρητικότητα και να είναι μικρότερος. Ιστορικά σας λέω ότι αν δείτε παλιά συστήματα, βρείτε κανένα ραδιόφωνο της γιαγιάς σας, του παππού σας, που τότε η τεχνολογία κατασκευής των πυκνοτών δεν επέτρεπε οι δύο αυτές πλάκες που εντωμεταξύ λέω πλάκες, αλλά μπορεί να είναι και τυλιγμένες μεταξύ τους με μονωτικό και να φτιάχνουν κάποια πράγματα που μοιάζουν σαν κύλινδρους και μέσα έχουν δύο τέτοιες επαφές που είναι τυλιγμένες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν για να βρείτε κάποια χωρητικότητα των 10 μικροφαράντ χρειαζόσασταν ένα πυκνοτή περίπου διάστασης τόση όσο είναι από το δάχτυλο μέχρι πάνω. Τώρα αν δείτε πόσο είναι οι SMD όπως λέγονται πυκνοτές, το SMD βγαίνει από τις λέξεις Surface Mount Devices, δηλαδή εξαρτήματα κολλημένα στην επιφάνεια και είναι αν δείτε στα καινούργια συστήματα κάτι μικρά εξαρτηματάκια σαν ψήρες ουσιαστικά είναι, πολύ μικρά, που είναι κολλημένα μόνο προς τη μία επιφάνεια της κάθε πλακέτας και τα οποία μπορεί να είναι πυκνοτάκια που να έχουν την ίδια χωρητικότητα, αλλά ίσα που τα βλέπεις. Ίσα που τα βλέπεις. Γιατί? Γιατί αφού δεν μπορούσαν να αυξήσουν την επιφάνεια το S, το οποίο πιάνει χώρο, βρήκαν τρόπο να μειώσουν πάρα πολύ το D. Μειώνοντας το D αυξάνει πάλι η χωρητικότητα και βάζοντας βέβαια και διηλεκτρικό με πολύ μεγαλύτερο έψιλον, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουν να πετύχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αυτά μόνο σαν εισαγωγικά, επειδή τα έχει το βιβλίο σας με αυτή τη σειρά σαν στους πυκνοτές και στα ποινία, σας το λέω ξεκάθαρα ότι σε αυτό το μάθημα δεν θα ζητήσω στην εξέταση πυκνοτές και ποινία. Αλλά, όμως, όσοι ακολουθήσετε την κατεύθυνση τουλάχιστον μηχανικότητα Y, θα το θεωρώ ότι έχει διδαχθεί. Επομένως, θα πρέπει να γυρίσετε στην ύλη των αναλογικών ηλεκτρονικών και να βρείτε τουλάχιστον αυτούς τους ορισμούς για να τους χρησιμοποιήσουμε σε ό,τι άλλο χρειαστούμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποια ισοδύναμα κυκλώματα στα οποία βασίζονται οι λεγόμενοι νόμοι του κανόνες του Θέβενιν και Νόρτον. Πριν μιλήσω για τους κανόνες αυτούς, θα δούμε αυτήν εδώ την αντιστοιχία που τι μας λέει. Μας λέει ότι εάν έχω μία πηγή τάσης έψιλον συνδεδεμένη με μία αντίσταση RS σε σειρά, αυτό το κύκλωμα, αν με βολεύει στην ανάλυση που θέλω να κάνω, μπορώ να το αντικαταστήσω με μία πηγή ρεύματος παράλληλα με μία αντίσταση. Φυσικά ισχύει και το ανάποδο. Αν έχω μία πηγή ρεύματος παράλληλα με μία αντίσταση, μπορώ να αντικαταστήσω αυτή τη συνολογία με μία πηγή τάσης σε σειρά με μία αντίσταση. Η αντίσταση και στις δύο περιπτώσεις βλέπετε ότι είναι RS, είτε η παράλληλη με την πηγή ρεύματος, είτε η σε σειρά με την πηγή τάσης. Όμως, η αντιστοιχεία που πρέπει να διαλέξω για το ε ή το S πρέπει να πληρεί αυτήν εδώ τη σχέση. Με άλλα λόγια, εάν έχω μία πηγή τάσης 10 ohm και μία αντίσταση 10 ohm σε σειρά, εάν για κάποιο λόγο με βολεύει στην ανάλυση μου, μπορώ να αντικαταστήσω αυτό το κύκλωμα μέσα στο συνολικό κύκλωμά μου με μία πηγή που θα έχει 10 volt δια 10 ohm, άρα 1 ampere πηγή ρεύματος, παράλληλα με μία αντίσταση των 10 ohm. Για να το δούμε ανάποδα. Έστω ότι έχω μία πηγή ρεύματος 2 ampere συνδεδεμένη παράλληλα με μία αντίσταση 4 ohm. Μήπως μπορείτε να μου πείτε, αν πάω να κάνω το ισοδύναμό του που έχει πηγή τάσης σε σειρά με αντίσταση, η αντίσταση θα είναι RS πάλι, 4 ohm, ποια θα είναι το έψιλον όμως για να είναι ισοδύναμο το κύκλωμα? Το είπατε, ποιος το είπε? Πέστε. 8. Λύνω αυτή τη σχέση ε ισούται με ys επί rs ως προς το ε αυτή τη φορά. Το y αφού σας είπα ότι είναι 2 ampere και το rs είναι 4, 2 επί 4 μου κάνει 8 volt. Άρα ισούται με μία πηγή τάσης 8 volt σε σειρά με μία αντίσταση rs. Οι πηγές τάσης, όπως τις ζωγραφίζω εδώ, συνήθως τις λαμβάνουμε για λόγους ευκολίας ότι είναι ιδανικές πηγές τάσης. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε και αν έχω στο υπόλοιπο κύκλωμα, θεωρώ ότι αυτή η πηγή τάσης έχει σταθερά την τιμή ε στα άκρα της. Οι πραγματικές πηγές τάσης όμως, που μπορεί να είναι μια μπαταρία για παράδειγμα, δεν παρουσιάζουν ακριβώς την ονομαστική τους τάση στα άκρα τους. Γιατί? Γιατί έχουν στην πραγματικότητα σε σειρά, εσωτερικά, μια αντίσταση που τη λέμε γι' αυτό το λόγο εσωτερική αντίσταση. Και όλη αυτή η συνδεσμολογία μας κάνει μια μη ιδανική πηγή τάσης. Συνήθως, αν και το βιβλίο του Λουτρίνη που χρησιμοποιώ δεν αναφέρεται με αυτό το σύμβολο, συνήθως όμως σε άλλη βιβλιογραφία την εσωτερική αντίσταση μιας πηγής τάσης θα την βρείτε με R μικρό. Λατινικό μικρό όμως. Δεν έχει σημασία όμως αυτό το πράγμα. Οπωσδήποτε και αν είναι, οποιοδήποτε και αν είναι το σύμβολο, εάν εγώ σε ένα κύκλωμα σας πω ότι θεωρήστε ιδανική πηγή τάσης ε 5 volt, τελεία και πάμε. Παίρνετε μια πηγή τάσης με τα 5 volt δίπλα της και δεν λογαριάζετε τίποτα άλλο παρά μόνο τα εξαρτήματα που σας δίνει το κύκλωμα εξ αρχής τριγύρω. Εάν όμως σας πω θεωρήστε μια πηγή τάσης μη ιδανική 5 volt που παρουσιάζει μια εσωτερική αντίσταση 5 ohm, εσείς στο κύκλωμα
θα αντικαταστήσετε την πηγή τάσης, τη μη ιδανική, με μια ιδανική πηγή τάσης σε σειρά με μια εσωτερική αντίσταση 5 ohm και θα συνεχίσετε με την ανάλυση. Δεν είναι τόσο δύσκολο, παιδιά, δείτε ένα παράδειγμα. Θα το κάνω καθαρά με παράδειγμα τώρα που να μπλέξω και τους νόμους του Kirchhoff για να συνδέσουμε και αυτά που κάναμε πριν. Για τους νόμους του Kirchhoff είπαμε ότι θα κάνω πολλές ασκήσεις για να εξασκηθείτε από τώρα, γιατί είναι το βασικότερο σημείο που κάνετε πάλι λάθος, συντριπτική πλειοψηφία από εσάς. 95-99% κάνετε λάθος στο νόμο του Kirchhoff. Και όσοι το περνάτε, το περνάνε από άλλες ασκήσεις, όχι από αυτές που έχουν νόμο του Kirchhoff. Είναι κρίμα όμως. Γιατί είναι τόσο απλό και απλά δεν μπαίνετε στον κόπο να εξασκηθείτε εγκαίρως πάνω σε αυτό το ζήτημα. Για να κάνω λοιπόν ένα παράδειγμα. Σβήνω τα ποινία και τους πυκνωτές. Και να κάνω ένα παράδειγμα μη ιδανικής πηγής τάσης μέσα σε κύκλωμα που θέλει νόμο του Kirchhoff. Έστω ότι έχω μία πηγή τάσης εδώ, μία αντίσταση εδώ, μια άλλη αντίσταση εδώ και εδώ, έστω ότι έχω μια μη ιδανική. Αυτή ας πούμε ότι είναι ιδανική. Ας βάλω και μια γύρωση εδώ για να ξέρετε σε ποιο σημείο του κυκλώματος θεωρώ ότι σαν σημείο αναφοράς έχω δυναμικό 0. Προσοχή, στο εργαστήριο, στο multisim που χρησιμοποιείτε, χρειάζεται οπωσδήποτε να βάζετε πάντα γύρωση γιατί αλλιώς χτυπάει error. Και δεν μπορεί να σας αφήνει να προχωρήσετε, όπως θα το έχετε ίσως διαπιστώσει ήδη. Πού βάζω την γύρωση, συνήθως εκεί που είναι η αρνητική πόλη των πηγών, χωρίς να είναι απαραίτητα υποχρεωτικό αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η ιδανική, ε1 ίσον 10 volt. Ας πούμε αυτή η αντίσταση R1 ότι είναι 10 kilo ohm, ας πούμε η R2 ότι είναι 1 kilo ohm και ας πούμε ότι η ε2 είναι 20 volt με εσωτερική αντίσταση όμως 20 ohm. Το ερώτημα είναι να βρω τα ρεύματα που διαρρέουν τους κλάδους του κυκλώματος. Και αυτό εδώ το κύκλωμα θα με βοηθήσει να δω λίγο και να θυμηθώ τι σημαίνει κλάδος σε ένα ηλεκτρικό τέτοιο κύκλωμα. Αυτή λοιπόν είναι μη ιδανική. Από πού το καταλαβαίνω και να μην μου το πει κανένας, γιατί βάζω δίπλα ότι έστω ότι έχει εσωτερική αντίσταση 20 ohm. Αν το πω αυτό το πράγμα, αυτομάτως μιλάμε για μη ιδανική πηγή τάσης. Αυτό που σας φόβησε νωρίτερα και είπατε, όχι, είναι δύσκολο. Τι είναι δύσκολο, τι είπα. Ότι απλά αντικαθιστάτε αυτήν εδώ την μη ιδανική πηγή τάσης με μια ιδανική των 20 volt σε σειρά με μια αντίσταση R 20 ohm. Και τελείωσε. Αυτό το πράγμα είναι όλο και όλο. Το πώς χειρίζομαι μια μη ιδανική πηγή τάσης. Και τώρα από εδώ και πέρα χειρίζομαι το κύκλωμα σαν να σας το είχα δώσει εξ αρχής όπως το βλέπετε τώρα. Σαν να σας είχα πει λοιπόν, εξ αρχής, πάρτε αυτό το κύκλωμα και κάντε ανάλυση. Σε αυτό το κύκλωμα, τι δεν ξέρω παιδιά. Δεν ξέρω τα ρεύματα. Και πόσα είναι αυτά τα ρεύματα. Πρέπει να βρω πόσους κλάδους έχει το κύκλωμα. Οι κλάδοι είναι οι μέγιστες διαδρομές από μία διασταύρωση σε μία άλλη, που όμως ενδιάμεσα δεν μεσολαβεί άλλη διασταύρωση. Μπορεί κάποιος να μου πει πόσους κλάδους έχει αυτό το κύκλωμα για να καταλάβω και πόσα διαφορετικά ρεύματα έχω. Πόσους κλάδους λέτε ότι έχει αυτό το κύκλωμα. Δύο. Δύο λέτε. Υπάρχει κάποιος που να έχει διαφορετική άποψη. Τρεις. Είναι τρεις παιδιά. Δείτε αυτό που είπα πριν. Είπα ότι ξεκινώ από διασταύρωση και καταλήγω σε διασταύρωση για να δω πόσοι κλάδοι είναι. Μία διαδρομή είναι από εδώ μέχρι εδώ, που δεν συναντάω διασταύρωση άλλη νωρίτερα. Μία δεύτερη είναι από εδώ μέχρι εδώ, που δεν συναντάω άλλη διασταύρωση νωρίτερα. Υπάρχει όμως και αυτή η διαδρομή εδώ, τρίτη. Επομένως έχω τρεις κλάδους σε αυτό το κύκλωμα. Και βρόχους εσωτερικούς, δύο.
εξωτερικούς τρεις, αν πάρετε και τον εξωτερικό. Αλλά είπαμε ότι όταν θα πηγαίνω να κάνω, και αν δεν το είπαμε το προηγούμενο μάθημα, το λέω τώρα. Καταρχάς, στους τρεις κλάδους, πριν σας πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα για, το, για τους βρόγχους, στους τρεις κλάδους πρέπει να δώσω ονόματα. Στα ρεύματά τους. Σε αυτόν τον κλάδο, ας υποθέσω ότι το ρεύμα φεύγει από, από τον θετικό πόλο της πηγής και πάει προς αυτή την κατεύθυνση, προς τον κόμβο. Και ας το ονομάσω αυτό το ρεύμα Ι1. Έστω ότι το ρεύμα από αυτόν τον κλάδο φεύγει πάλι από τον θετικό πόλο της πηγής και πάει προς αυτή την κατεύθυνση, προς τον κόμβο. Ας το ονομάσω Ιρ, γιατί διαρρέει την εσωτερική αντίσταση R μικρό. Και έστω ότι το ρεύμα σε αυτή την αντίσταση, αφού έρχονται δύο ρεύματα, κάποιο πρέπει να φεύγει, αλλιώς δεν θα μου βγάλει αδιαβητικό άθροισμα 0. Έστω ότι το βάζω προς αυτή την κατεύθυνση και το λέω Ι2. Με αυτά τα δεδομένα, έχω τρεις αγνώστους, τα ρεύματα Ιρ, Ι1, Ι2. Όλα τα άλλα τα ξέρω, τα R και τα Ε. Μπορώ να βρω τρεις εξισώσεις για να λύσω σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους. Δυστυχώς, παιδιά, αν βρείτε τέτοιο κύκλωμα μπροστά σας, δεν είναι, υπάρχει άλλος τρόπος παρά να λύσετε κύκλωμα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους. Δεν μπορείτε να το κάνετε με εύκολο τρόπο. Θα δούμε όμως πώς λύνουμε ένα τέτοιο σύστημα για να το θυμηθείτε από τα μαθηματικά αυτό πώς γίνεται. Πριν λύσω λοιπόν, σας δείξω τις τρεις εξισώσεις και τις λύσουμε αριθμητικά. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σας από ένα κινητό τηλέφωνο για να κάνετε τις πράξεις και να προχωρήσουμε γρήγορα. Πριν όμως πω αυτό, λέω το εξής. Μπορεί να έχετε αμφιβολία. Εγώ πώς θα θυμάμαι τώρα, υπάρχει ένας κανόνας ότι σίγουρα το ρεύμα φεύγει από το θετικό πόλο της πηγής για να το βάζω ότι πηγαίνει έτσι και δεν πηγαίνει ανάποδα. Η απάντηση είναι, μη σας αγχώνει καθόλου. Διαλέξτε όποια κατεύθυνση ρεύματος θέλετε. Αν είναι λάθος αυτό που υποθέσατε, απλά το ρεύμα θα σας βγει με αρνητικό πρόσημο. Άρα θα ξέρετε ότι το ρεύμα δεν πήγαινε προς τα δεξιά, πήγαινε προς τα αριστερά. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας σε αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα για να υπολογίσουμε τα τρία ρεύματα που σας λέω εδώ. Καταρχάς, σε αυτό τον κόμβο, ας τον ονομάσω α, μπορώ να εφαρμόσω τον νόμο του Kirchhoff για τα ρεύματα και να πάρω την πρώτη σχέση που συνδέει τους τρεις αγνώστους, τα ρεύματα Ι1, Ι2 και Ιr. Μπορεί κάποιος να μου πει πώς θα εκφράσω τα ρεύματα αυτά. Σας θυμίζω, ο νόμος του Kirchhoff για τα ρεύματα λέει, όσα ρεύματα φτάνουν, το άθροισμα των ρευμάτων που φτάνουν, πρέπει να ισούται με το άθροισμα των ρευμάτων που φεύγουν. Άρα, τι θα πούμε εδώ. Για να ακούσω. Ι1 μείον Ιr. Γιατί, αφού φτάνει το Ιr, είπαμε όσα φτάνουν, το άθροισμά τους ισούται με αυτά που φεύγουν. Το Ιr φτάνει και αυτό στο α, δεν φεύγει. Άρα, συν Ιr πλην Ι2 ισούται με 0. Αυτή είναι η σχέση. Το Ι2 βάζω αρνητικό πρόσημο γιατί φεύγει, τα Ι1 και Ιr φτάνουν. Επομένως, είναι με θετικό πρόσημο αυτά τα δύο. Να λοιπόν μία από τις τρεις σχέσεις που χρειάζομαι για να λύσω αυτό το πρόβλημα. Δεύτερη και τρίτη σχέση που θα πάω να βρω τώρα. Η απάντηση είναι, παιδιά, από το νόμο του Kirchhoff για τις τάσεις αυτή τη φορά. Πού εφαρμόζεται ο νόμος του Kirchhoff για τις τάσεις? Εφαρμόζεται σε βρόχους. Επομένως, θέλω δύο βρόχους για να συμπληρώσω. Θα πει κάποιος, ναι, μα έχω τρεις. Έχω αυτούς τους δύο εσωτερικούς, έχω και τον εξωτερικό. Αλλά, σας είπα όμως ήδη στο εργαστήριο σε κάποιους, ίσως το ανέφερα και, μάλλον δεν το ανέφερα γιατί δεν πρόλαβα να πω για νόμο του Kirchhoff το προηγούμενο μάθημα, ότι εάν πας να χρησιμοποιήσεις ένα βρόχο ο οποίος έχει εξαρτήματα που όλα τα έχεις χρησιμοποιήσει σε κάποιο άλλο βρόχο,
Το να χρησιμοποιήσεις τον επιπλέον βρόχο δεν θα σου προσφέρει τίποτα παραπάνω. Το είχα πει, πράγμα. Άμα το είχα πει, λοιπόν, είμαστε εντάξει. Άρα, εγώ, αν πάρουμε τον εξής απλό κανόνα, πάρω μόνο τους εσωτερικούς βρόχους. Δηλαδή, πω, έστω ότι αυτό το βρόχο τον διατρέχω έτσι και αυτό έστω ότι τον διατρέχω με την ίδια κατεύθυνση. Αριστερόστροφα. Δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα αν διάλεγα αυτόν αριστερόστροφα και αυτόν δεξιόστροφα ή αν διάλεγα και τους δύο δεξιόστροφα, απλά όλα τα πρόσημα θα άλλαζαν στις σχέσεις και επειδή οι σχέσεις αυτές θα κατέληγαν να ισούνται με μηδέν ό,τι προσθέτω στην αριστερή πλευρά, δεν θα έχει καμία απολύτως διαφορά. Μη σας αγχώνει λοιπόν όχι μόνο το ποια φορά θα διαλέξετε για τα ρεύματα, αλλά και το πώς θα διατρέξετε τον κάθε κόμπο. Δεν έχει καμία διαφορά. Το αποτέλεσμα θα είναι σωστό. Παίρνω λοιπόν. Άρα, είπα λοιπόν, έστω ότι θα πάρω τους δύο εσωτερικούς βρόχους. Αν πήγαινα να πάρω τον εξωτερικό βρόχο, όλα τα εξαρτήματα που θα συναντούσα σε αυτό το βρόχο θα τα είχα ήδη χρησιμοποιήσει με τους εσωτερικούς βρόχους. Γιατί αυτά τα δύο θα τα είχα στον πρώτο βρόχο εσωτερικό και αυτά τα δύο θα τα είχα στον δεύτερο βρόχο. Άρα γι' αυτό το λόγο δεν θα μου προσθέσει τίποτα το να πάρω και τον εξωτερικό βρόχο σαν τρίτη σχέση. Εναλλακτικά όμως, για κάποιο λόγο, μπορεί να βόλευε να μην πάρω τους δύο εσωτερικούς, αλλά να πάρω για παράδειγμα τον ένα εσωτερικό και τον εξωτερικό. Και τότε πάλι θα είχα χρησιμοποιήσει όλα τα εξαρτήματα και τότε θα ήμουν καλυμμένος. Διαλέγω μερικές φορές ποιους βρόχους με ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσω, ανάλογα με το πού θα έχω λιγότερες πράξεις. Αυτό είναι το μυστικό. Και δεν είναι μυστικό, είναι, σωστό θα βγει είτε έτσι είτε αλλιώς. Απλώς για να εξοικονομήσω πράξεις και να έχω λιγότερες πιθανότητες να κάνω λάθος στα αριθμητικά αποτελέσματα. Για να φτιάξουμε λοιπόν τις άλλες δύο σχέσεις μας από αυτούς τους δύο βρόχους. Ξεκινάω στον αριστερό βρόχο. Συναντάω την ε1 και έτσι όπως πάω βρίσκω τον θετικό της πόλο πρώτο. Άρα θα πω ε1 με θετικό πρόσημο. Έρχομαι εδώ, περνάω, συναντάω την R2 που βλέπετε πως υπέθεσα ότι διαρρέεται από το ρεύμα Ι2. Άρα στην R2 η πολικότητα της πτώσης τάσης θα είναι το συν πάνω και το πλην κάτω. Γιατί από πάνω μπαίνει το ρεύμα και από κάτω βγαίνει. Θα μου πείτε, εάν είχα υποθέσει ότι πήγαινε ανάποδα το Ι2, τι θα έκανα. Το μόνο που θα κάνετε είναι να βάλετε εδώ το συν και εδώ το πλην με τον κανόνα που σας έδωσα νωρίτερα και θα τη μετρούσατε ως θετική αυτή την τάση εδώ πέρα πάνω στα άκρα της R2. Ενώ τώρα θα τη μετρήσουμε ως αρνητική εφόσον βρίσκουμε πρώτα το πλην. Εφαρμόζω τον νόμο του Κίρχοφ. Αντί να πω αυτό το πράγμα, ας πούμε V2, λέω με τον νόμο του Κίρχοφ κατευθείαν η πτώση τάσης ισούται με το ρεύμα που τη διαρρέει επί την αντίσταση. Άρα, μείον Ι2 επί R2. Συνεχίζω και βρίσκω την R1, η οποία πάλι έτσι όπως έχω βάλει το ρεύμα έχει πτώση τάσης με αυτή την πολικότητα. Άρα αφού βρίσκω στην R1 το πλην πρώτα, έχω μείον Ι1 επί R1. Έχω άλλο εξάρτημα πάνω σε αυτό το βρόχο. Όχι, τρία πράγματα. Επομένως, αυτό εδώ πρέπει να ισούται με 0. Να μια δεύτερη σχέση λοιπόν που έχει μέσα τις δύο αγνώστους που θέλω. Πρέπει να πάμε τώρα και στην τρίτη θέση. Λοιπόν, πάω από εδώ. Συναντάω πρώτα την ε2, αλλά επίτηδες το έβαλα έτσι για να βρίσκω και μια φορά τον αρνητικό πόλο της πηγής πρώτα. Επομένως, τώρα το ε2 θα το βάλω με αρνητικό πρόσημο μπροστά. Έρχομαι και βρίσκω την R-μικρό, που όμως τώρα έτσι όπως διαρρέει το ρεύμα, συναντώ πρώτα τον θετικό πόλο. Άρα αυτήν θα την βάλω συν Ι R επί την τιμή της. R μικρό. Έρχομαι, βρίσκω την R2, αλλά τώρα συναντώ το συν πρώτα της πτώσης τάσης στα άκρα της R2. Επομένως, Ι2, R2, ισούται με 0. Να λοιπόν, παιδιά, και μια τρίτη σχέση που μπλέκει μέσα τους τρεις αγνώστους μου. Επομένως, να το σύστημα εξισώσεων που πρέπει να λύσω. Εάν το γράψετε σωστά αυτό εδώ,
Εγώ τη μισή άσκηση θα σας τη δώσω. Τη μισή άσκηση. Αλλά δυστυχώς, ούτε καν αυτό εδώ που δεν έχει πράξεις δεν το κάνετε σωστά και σας ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα στα τόσα παραδείγματα που θα κάνω σε όλο το εξάμηνο και ευτυχώς γι' αυτό γράφουμε και σε βίντεο τις διαλέξεις για να έχετε τη δυνατότητα να τα κάνετε και επανάληψη αν χάσετε κάποια μαθήματα ή να επαναλάβετε τα ίδια παραδείγματα. Γράφετε στην τελευταία σχέση. Παιδιά, τα διαβάζω κιόλας ακριβώς επειδή δεν τα βλέπετε κάποιοι και επειδή μερικές φορές κάνω πράγματι μικρά γράμματα. Προσέξτε όταν τα λέω για να μην το ρωτάτε μετά. Πλην εψιλον 2 συν γιώτα αρ δείκτης συν επί αρ μικρό που είναι η εσωτερική αντίσταση αυτή συν γιώτα 2 επί αρ 2 ισούται με 0. Νόμος του Κίρχοφ για τις τάσεις. Ας κάνουμε όμως και λίγο με πράξεις, γιατί όπως και να γίνει η δουλειά, δεν μπορώ να σας δώσω ολόκληρη άσκηση αν το φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο και δεν μπορέσετε να προχωρήσετε λίγο παρακάτω. Εδώ πέρα είναι ένα σύστημα που έχει αρκετές πράξεις που πρέπει να γίνει. Λίγο να το προχωρήσετε για να πάρετε λίγο όσο πιο κοντά είστε σε όλες τις μονάδες που έχει μια τέτοια άσκηση. Πρώτα απ' όλα, μπορώ να βρω μια σχέση που συνδέει το Ι1 με το Ι2 από αυτές εδώ. Και μία άλλη που συνδέει το Ι2 με το Ιr για παράδειγμα, από αυτές εδώ. Φυσικά, να σας το πω αλλιώς. Από τα μαθηματικά έχετε μάθει την απαλληφή Γκάους με πίνακες όταν έχουμε πίνακα τριών μεταβλητών, με τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους. Δεν είναι όμως εύκολο να εφαρμόσετε πίνακες εδώ, στο χέρι, στο γραπτό σας. Γι' αυτό, αυτό που κάνουμε είναι, παίρνουμε μία τιμή, μία άγνωστη και τη λύνουμε ως προς τις άλλες δύο. Αντικαθεστούμε αυτή την τιμή στις άλλες δύο εξισώσεις και έτσι ξαφνικά από τρεις εξισώσεις με τρεις αγνώστους έχουμε δύο εξισώσεις με δύο αγνώστους. Ευκολότερο πρόβλημα. Και μετά προχωράμε μέχρι να έχουμε μία εξίσωση με έναν άγνωστο και μετά επιστρέφουμε προς τα πίσω για να βρούμε τις προηγούμενες. Δείτε το αυτό λίγο, έχει αρκετές πράξεις να κάνουμε, αλλά για μερικές φορές θα τις κάνουμε τις πράξεις. Όχι πάντα όμως. Για να μην κάνουμε άπειρο χρόνο με τις πράξεις. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Τι με συμφέρει να αντικαταστήσω. Το Ι2 για παράδειγμα το βλέπετε και στις δύο σχέσεις αυτές εδώ. Επομένως, αν λύσω, αν αντικαταστήσω από αυτήν το Ι2 με Ι1 συν Ιr, θα έχω μετά στις δύο εξισώσεις παρακάτω μόνο Ι1 και Ιr. Ας κάνω